Σμύρνη φτωχό, μάνα Σμύρνη, που είναι η όμορφιά σου εκείνη. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για μία ακόμα χρονιά η εκδήλωση μνημόσυνος στη Νέα Κρίνη Καλαμαριάς, στη διάρκεια της οποίας ξαναζωντάνεψαν οι μνήμες από τις εικόνες της μικρασιατικής καταστροφής. Μια εκδήλωση που μας γυρίζει 96 χρόνια πίσω και φέρνει στη μνήμη μας τις στιγμές του ξεριζωμού. Ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης είχε πει: «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον». Και εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις μνήμες στα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της χώρας μας, εάν θέλουμε να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Λαός που δεν έχει ιστορική μνήμη, δεν έχει μέλλον. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή ξυπνούν μνήμες από το παρελθόν, αλλά κυρίως μεταλαμβαδεύουν την ιστορία μας στις νεότερες γενιές, κάτι που είναι το ζητούμενο στις μέρες μας. Η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται και επαναλαμβάνεται σαν άκουσμα και σαν ανάγνωσμα. Και αν δεν γνωρίζεις καλά την ιστορία σου, είσαι καταδικασμένος κάποια στιγμή να την ξαναζήσεις. Απόψε συνδέεται το παρελθόν με το μέλλον. Απόψε θα ζήσουμε στιγμές από την ιστορία του ξεριζωμού από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Ο ξεριζωμός έκοψε τη ζωή των Ελλήνων στα δύο. Από τη μια η πατρίδα με τις χαρές, τις λύπες, τα όνειρα και με όλα τα αγαπημένα πρόσωπα γύρω τους. Από την άλλη η Ελλάδα, γεμάτη πίκρα, πόνο, δάκρυα και νοσταλγία. Μια νοσταλγία που σκίαζε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους. Και τις καλές και τις κακές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όσοι παραβρέθηκαν επέστρεψαν νοερά πίσω στην προκυμαία της Σμύρνης, στην προκυμαία του ξεριζωμού, από που οι πρόγονοί μας έφυγαν από τη φωτιά με τα ρούχα που φορούσαν, με το βαπτιστικό τους χαρτί, με το απολυτήριό τους, με ένα εικόνισμα, με φωτογραφίες στην τσέπη τους, αλλά και εικόνες στο μυαλό και στην ψυχή τους. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ο πολιτιστικός μας σύλλογος πραγματοποιεί εκδήλωση μνημόσυνο, στη διάρκεια της οποίας ξαναζωντανεύουν οι μνήμες και ξαναζούν τα παιδιά των αλυσμόνητων πατρίδων τις εικόνες της καταστροφής που στοιχιώνουν για πάντα τη μνήμη. Η μικρασιατική καταστροφή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη συμφορά του ελληνισμού διαχρονικά. Πριν 96 χρόνια, οι φλόγες που τύλιξαν το μαργαριτάρι της Ιουνονιάς, τη Σμύρνη, έσβησαν για πάντα την κοσμογονία του ελληνικού πολιτισμού, που επί τρεις και πλέον χιλιετίες άνθιζε στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας. Με το θεατρικό δρόμενο την Αναπαράσταση θα επιστρέψουμε νοερά πίσω στην προκυμαία της Σμύρνης, στην προκυμαία του ξεριζωμού, όπου μαρτύρησαν χιλιάδες Έλληνες και με βαθύ σεβασμό θα αποτίσουμε φόρο τιμής στους αδικοχαμένους προγόνους μας. Σήμερα υμνούμε τη βασανισμένη γενιά των προσφύγων, όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας που κατόρθωσαν την ίστατη στιγμή να γλιτώσουν από τη φωτιά και το μαχαίρι και να φτάσουν με χίλιες κακουχίες, χίλιες ταλαιπωρίες στη μητέρα Ελλάδα. Εκείνους που εκπατρίστηκαν βία από τη Μικρά Ασία, που σήκωσαν το σταυρό του μαρτυρίου, που ήλθαν εδώ ρακένδυτοι πρόσφυγες με το βαφτιστικό τους χαρτί, με ένα εικόνισμα, με φωτογραφίες στην τσέπη τους και εικόνες στο μυαλό και στην ψυχή τους, μα δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν λύγησαν και με πολύ κόπο έκτισαν τη ζωή τους ξανά, εδώ, σε αυτή την περιοχή, σε αυτήν εδώ τη θάλασσα, σε αυτήν εδώ την παραλία. Πάνω τα τσάκα και τα έρνεν για αρφήνα νόητο για χαρισκό να πάνω τα τσάκα και τα Όσον αφορά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης, που διοργάνωσε για μία ακόμα χρονιά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ιδρύθηκε το 2002 από πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς στη Νέα Κρίνη Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων και της ιστορίας των προσφύγων προγόνων τους. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη, με τη συνεχή παρουσία και τις δράσεις τους, προσφέρουν στην πολιτιστική ζωή του τόπου.